Τα 2.200 ευρώ μεικτά ορίζεται με το νέο μισθολόγιο το ανώτατο πλαφόν αποδοχών το οποίο θα λαμβάνουν οι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο πριν βγουν στη σύνταξη αντί 3.500 έως 4.000 ευρώ σήμερα. Το νέο μισθολόγιο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προβλέπει την κατάργηση σχεδόν όλων των γενικών, ειδικών και κλαδικών επιδομάτων, καθώς μόνο ένα μέρος τους θα ενσωματωθεί στο βασικό μισθό, ενώ θα διατηρηθούν 4 επιδόματα, το οικογενειακό, το παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών, το ειδικών συνθηκών και το επίδομα θέσης, το οποίο θα χορηγείται μόνο σε προϊσταμένους. Με τις αλλαγές αυτές εκτιμάται ότι περίπου 70.000 υψηλόμισθοι υπάλληλοι στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης θα χάσουν από 10 έως 40% των αποδοχών τους και κατά μέσο όρο 25%. Σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι του ΤΕΣ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 64%, δεν θα παίρνουν μισθό πάνω από 500 ευρώ. Με 500 ευρώ δεν ζει κανείς, ούτε το ρεύμα δεν πληρώνει, κύριοι. Έτσι, όσοι λάβαναν σήμερα ειδικά επιδόματα μέχρι και 1.700 ευρώ, όπως εφοριακοί, τελωνιακοί και υπάλληλοι ελεκτικού συνεδρίου, αυτοί θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται δραστικά. Εφοριακός με 17 χρόνια προϋπηρεσίας και 2.861 ευρώ μεικτά θα λαμβάνει πλέον μόνο 1.654 ευρώ ως βασικό μισθό, άρα απώλειας 1.200 ευρώ. Δεν μπορεί να προχωράει σε αυτά τα μέτρα που στηνίστανται μόνο σε περικοπές μισθών και συντάξεων και να αποφεύγει να πιάσει την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή από όλους αυτούς τους κλάδους που όλα αυτά τα χρόνια φοροδιαφεύγουν. Βελτίωση στις αποδοχές τους, άρα μικρότερες μειώσεις θα έχουν όσοι πάλι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης γίνουν προϊστάμενοι, καθώς θα δικαιούνται επίδομα θέσεις, αλλά και όσοι θα είναι αποδοτικοί στις εργασίες τους, πετυχαίνοντας μετρήσιμους στόχους, καθώς θα λαμβάνουν πριν παραγωγικότητας. Δεν είναι μόνο ότι κόβουν, ζητάνε και φόρους, έκτακτες εισφορές, τον φόρο των ακινήτων που έχουν βάλει τώρα. Σύμφωνα με το προσχέδιο του μισθολογίου, εκτός των 70.000 υπαλλήλων, δηλαδή ποσοστό 14,5% στο σύνολο του δημοσίου που θα υποστούν μειώσεις, ένα ποσοστό 7,5% των χαμηλόμισθων σήμερα υπαλλήλων θα δει μικρές αυξήσεις στις αποδοχές τους, ενώ το υπόλοιπο 78% δεν θα έχει καμιά μισθολογική μεταβολή. Εκτός όμως από το στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή τα Υπουργεία, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τους οποίους θα ισχύσει το μισθολόγιο, ανώτατο πλαφόν αποδοχών ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα θα επιβάλλει η κυβέρνηση και σε περίπου 140.000 υπαλλήλους που εργάζονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ. Όλα αυτά τα χαράτσια που βάζουν δεν μπορεί να τα ζητάνε γιατί δεν μπορεί να τα δώσει ο κόσμος τη στιγμή που κόβουν κάθετα και κατευθείαν το μισθό. Με το νέο μισθολόγιο, οι αποδοχές των υπαλλήλων θα συνδέονται και με τον βαθμό ενώ θα μετακινούνται από Υπουργείο σε Υπουργείο, καθώς θα αποτελούν πλέον κρατικούς και όχι δημοσίους υπαλλήλους. Η προαγωγή τους από βαθμό σε βαθμό θα γίνεται πλέον με βάση την απόδοσή τους και μετά από αξιολόγηση από υπηρεσιακά συμβούλια. Οι βαθμοί γίνονται 6 αντί 5 σήμερα και θα ανεβαίνουν γρηγορότερα τα σκαλιά της ιεραρχίας όσοι έχουν υψηλά τυπικά προσόντα, όπως πτυχία μεταπτυχιακά και διδακτορικά, ενώ όσοι θα κρίνονται αρνητικά για την απόδοσή τους θα παραμένουν στάσιμοι τουλάχιστον 2 χρόνια. Μάλιστα, για τις προαγωγές από βαθμό σε βαθμό θα υπάρχει ποσόστοση. Δηλαδή, από τον τρίτο στο δεύτερο βαθμό θα προάγεται μέχρι το 60% των υποψηφίων υπαλλήλων και από το δεύτερο στο πρώτο το 20%. Τώρα, Ιορδάνη, από τις διαφορές που φαίνουν, από τις απώλειες που φαίνεται να έχουν τα λεγόμενα ρετυρέ, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η φόρμουλα περί προσωπικής διαφοράς που είχε παίξει για ένα χρονικό διάστημα έχει πλέον αποσυρθεί οριστικά και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία, δηλαδή της προσωπικής διαφοράς, στην τελική ευθεία, στις διαπραγματεύσεις για να επανέλθει η Τρόικα, ήταν ένα από τα ζητήματα που καθυστέρησαν την επάνωδό της στην Ελλάδα. Ακριβώς έλεγα και πρέπει να σου πω ότι θυμάσαι τι είχε γίνει πριν λίγο διάστημα όταν είχε συζητηθεί αυτό το θέμα. Ότι να μην υπάρχει προσωπική διαφορά. Στην αρχή είχαν πει ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο μισθολόγιο. Ναι. Από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο γινόταν συζητήσεις για το θέμα της προσωπικής διαφοράς. Ήταν μάλιστα και αντικείμενο μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο να κλείσει αυτή η ιστορία για να πάνε σε ένα πραγματικά ενιαίο μισθολόγιο. Μετά επανήλθε η δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών προς τους εφοριακούς. Υπήρχαν δεύτερες σκέψεις ότι θα μπει η προσωπική διαφορά. Του κυρίου Παντελή Οικονόμου εννοείς. Ακριβώς. Ακριβώς του Παντελή Οικονόμου. Υπήρχαν δεύτερες σκέψεις μετά ότι θα υπάρχει αυτή η προσωπική διαφορά για όσοι υπηρετούν πολλά χρόνια. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε να φύγει η Τρόικα και τώρα μετά να κάνουν όπισθεν ολοταχώς και να βάλουν πάλι το ενιαίο μισθολόγιο με ενιαίο μισθό να κοπεί η προσωπική διαφορά. Και μάλιστα τώρα είπαν ότι θα δοθεί κάποιο μπόνους ανάλογα με την απόδοση κτλ.